Συντρόφισσες και σύντροφοι, η συζήτηση αυτή γίνεται πάνω σε ένα εντελώς συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πλαίσιο καθορίζεται από την κρίσιμη στιγμή, το κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο βρίσκεται το κίνημα, η εργατική τάξη, ο λαός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάγκη και προτεραιότητα είναι να νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να ρίξει την κυβέρνηση. Είναι η ελπίδα και η προσδοκία του λαού. Να σταματήσει τη λιτότητα, να αντιστρέψει τη λιτότητα, να ακυρώσει γι' αυτό τον λόγο τα μνημόνια, να διώξει την Τρόικα, να διαγράψει το χρέος. Η προοπτική αυτή, σύντροφες και σύντροφοι, όπως πολλάκις επιχειρηματολόγησαν ως τώρα οι προλαλήσαντες, προσκρούει στην ΟΝΕ και την ΕΕ. Προσκρούει στη συγκεκριμένη απειλή για τη διακοπή της χρηματοδότησης και την εντισπράγμαση αποβολή από το ευρώ. Η κυπριακή εμπειρία το έδειξε πολύ ξεκάθαρα. Είμαστε μπροστά στις ευρωεκλογές. Λίγος χρόνος έχει μείνει. Σε αυτόν τον χρόνο θα χρειαστεί να βγούμε έξω και να δώσουμε μια μεγάλη προεκλογική μάχη. Μια μάχη η οποία να έχει από το ένα χέρι την έμπνευση ενός ολόκληρου κόσμου να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και από το άλλο χέρι τη μάχη για να εκπληρώνεται το περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό είμαστε σε σταυροδρόμι, γιατί πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέθηκε με το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Σε μεγάλο βαθμό, ένα μέρος του συνασπισμός και κάποιες συνιστώσεις του ήταν συντατευμένο και πριν. Τώρα συνδέθηκε ξεκάθαρα στην ευρωπαϊκή καμπάνια, καθώς ο πρόεδρος είναι υποψήφιος και επικεφαλής της ευρωπαϊκής καμπάνιας. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις εμπειρίες τις δικές μας, αλλά και τη γραμμή, παρά τη διακύμανσή της και την εσωτερική συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ και των περισσότερων κομμάτων του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπως φάνηκε και από την εμπειρία την γαλλική και τις επιλογές που έκανε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που βρίσκεται στην καρδιά του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και δίνει τον τόνο. Τι θα γίνει, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποιο από τα δύο? Θα ρημουλκίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΚΕΑ μετά και τη συγκεκριμένη εμπειρία των πρόσφατων δημοτικών εκλογών στη Γαλλία σε μια άλλη κατεύθυνση, δίνοντας τον τόνο της γραμμής του από εδώ, ή θα περάσει να γίνει εκφραστής της γραμμής της πλειοψηφίας του ΚΕΑ? Χρειάζεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, να μιλήσουμε για την προτεραιότητα της αλλαγής και της ανατροπής στην Ελλάδα. Και ότι από εδώ, με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την προτεραιότητα, θα ξεδιπλωθεί το ενδεχόμενο ντόμινο στην Ευρώπη. Και όχι να υποταχτούμε σε μια γραμμή που λέει ότι με κάποιον τρόπο πρώτα θα λυθεί το πρόβλημα στην Ευρώπη και θα επιστρέψει ευεργετικά στην Ελλάδα. Είναι σαφή τα διλήμματα αυτά. Το πρώτο που θέλω να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ότι θέλοντας και μη, για πολλούς λόγους, αλλά πρωτίστως για το επίπεδο των διλημάτων που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, η απέθυνση, ό,τι και να λέμε, από το τελευταίο στέλεχος μέχρι τον πρόεδρο του κόμματος, είναι εξαντικειμένου στο εσωτερικό. Μιλάμε στο λαό του της χώρας και στους εργαζόμενους του της χώρας. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Και είναι κρίσιμο με ποια γραμμή θα του μιλήσουμε. Κρίσιμο που θα έχει συνέπειες, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις εθνικές εκλογές. Ρήξη και ανατροπή στην Ελλάδα είναι ο δρόμος, ρήξη του αδύναμου κρίκου, όπως ήδη υπόθηκε, δημιουργία προϋποθέσεων για οικοδόμηση υποδείγματος προς εξαγωγή.
νέος ορίζοντας διαφορετικού τύπου ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα από την ανατροπή της ΟΝΕ και της ΕΕ. Αυτός είναι διεθνιστικός δρόμος, όχι μόνο γιατί κάποιοι εξημό τον επιλέγουμε στη βάση αρχών, αλλά γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι, τούτη δω την εποχή του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μπορέσει να είναι βιώσιμη μια κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα σε μακρόχρονικό διάστημα και να πετυχαίνει με τέτοιες κρίσεις. Χρειάζεται η γραμμή της αριστεράς σήμερα να ξεφύγει από τα αστικά διλήμματα, από τους κανόνες και τους μονοδρόμους των νόμων της αγοράς. Πρέπει να δηλώσει την ανεξαρτησία της, να αποφύγει να βρίσκεται, όπως συχνά συμβαίνει, στην ουρά των αστικών αντιφάσεων, που και αυτές και στον αστικό κόσμο υπάρχουν δύο τάσεις, και διεθνική και εθνικής επιστροφής. Στη σημερινή συνθήκη, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπου η κρίση έχει βάλει υπαρξιακά διλήμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νομισματική Ένωση, πέρα και έξω από το τι γίνεται στην Ελλάδα, πέρα και έξω από το επίπεδο της ταξικής πάλης και την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, υπαρξιακά διλήμματα που η κρίση ίδια βάζει, ανοίγουν δύο στρατηγικές από την πλευρά των αστών. Η μία είναι κυρίαρχη, δεσπόζουσα, είναι η κατεύθυνση προς την ενοποίηση. Πάρα πολλά προβλήματα και αντιφάσεις. Προσπάθεια να προχωρήσει προς τα εκεί. Ποια ενοποίηση, ποιας Ευρώπης, των διευθυντηρίων, των αστικών λόμπι, της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής, του σφιχταγκαλιάσματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, του αυταρχισμού, της ταξικής καταπίεσης. Αναδύεται τούτο τον καιρό και όχι ως ιστορική έκπληξη σε συνθήκες κρίσης και η αντίστροφη. Η στρατηγική της επιστροφής στα εθνικά κράτη δεν είναι κυρίαρχη τούτη την ώρα. Αναδύεται όμως και η Γαλλία είναι επίσης εκρηκτικό παράδειγμα του τι σημαίνει αυτό. Τι μοντέλο είναι αυτό? Ακροδεξιά, εθνικισμός, εθνική ανταγωνισμή, κίνδυνη πολέμων, αυταρχικά και ολοκληρωτικά κράτη. Και στις δύο περιπτώσεις, συντρόφισσες και σύντροφοι, η αστική γραμμή, η γραμμή του νεοφιλελευθερισμού, ο μονόδρομος για τους καπιταλιστές να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ενδογενούς και βαθιάς κρίσης του συστήματος, απαιτεί επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, σκληρή λιτότητα και αυταρχικό αντιδημοκρατικό κράτος. Πρέπει να διαφύγουμε από το να βρισκόμαστε παρά τη θέλησή μας στην ουρά αυτών των επιλογών. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με όρους επανεκκίνησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης μέσα στην κρίση, ούτε με ευρώ, ούτε με κανένα εθνικό νόμισμα. Αυτά μπορούν να προκύψουν μόνο ως συνέπεια μιας γραμμής που στο τιμόνι θα έχει το εργατικό λαϊκό πρόγραμμα, βασισμένο σε δύο χοντρές κατευθύνσεις. Ένα, χτύπημα στην καρδιά, εκεί που ζει το σύστημα, στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο και περιεχόμενο των εθνικοποιήσεων και κοινωνικοποιήσεων, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σημαντικότερο από την προσωπική εκτίμηση των προβλημάτων των τραπεζών. Αυτό χτίζει υπόδειγμα που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ντόμινο και να έχει σαν ακροατήρια λαούς, εργαζόμενους και κόμματα της αριστεράς. Το δεύτερο αγωνάρι είναι η διεύρυνση της δημοκρατίας. Την εποχή της περιστολής της δημοκρατίας. Την εποχή της μονιμοποίησης του κράτους της εξαίρεσης. Την εποχή που κτίζεται μπροστά στα μάτια όλων το μοντέλο της αστικής δημοκρατίας στην νεοφιλελεύθερη εποχή. Διεύρυνση της δημοκρατίας, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι βέβαια με την εκρανάσταση των ορίων της αστικής δημοκρατίας. Οι ιστορικές ευκαιρίες που δίνονται σπάνια τις αρπάζεις για να δώσεις στον κόσμο όραμα και αυτή δυνατότητα που πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί σε πρώτο χρόνο να έχει υλικά χαρακτηριστικά. Όμως δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Υπάρχει η πίστη ότι εδώ χτίζεται κάτι διαφορετικό.
θα σε ακολουθήσουμε, λέει ο κόσμος στα καφενεία, αρκεί να μας πεις, να μας πείσεις ότι λες αλήθεια, αρκεί να μας πείσεις ότι θα συμμετάσχουμε, αρκεί να μας πείσεις ότι δεν μας κλέβει κάποιος. Αυτό σημαίνει επαναφορά του κράτους πρόνοιας, εργατική νομοθεσία, άνοιγμα στο κοινωνικό και τον εργατικό έλεγχο. Και αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουν ισχυρή προϋπόθεση να είναι εν γνώση της κοινωνίας. Να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτά και καθαρά στο λαό. Να αναλάβει την ευθύνη. Το κόμμα συνολικά και όποιο τμήμα του κόμματος κατανοεί αυτή την πραγματικότητα, να αναλάβει την ευθύνη για το κόμμα συνολικότερα. Η αριστερή πλατφόρμα, κάθε αριστερός άνθρωπος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και να δώσει αυτή τη μάχη που δεν είναι σωματική μάχη, είναι η μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά με όλες τις αστικές πιέσεις, σε δύσκολες συνθήκες και σε αρνητικούς συσχετικούς δύναμης. Είναι απαραίτητο λοιπόν, κλείνοντας, να σκεφτούμε πόσο δύσκολη συνθήκη είναι η πτώση του κινηματισμού. Να σκεφτούμε τι καθήκοντα έχουμε απέναντι σε αυτό. Στην πραγματική συμμετοχή του κόσμου για την ανατροπή δεν αρκούν βεβαίως λεκτικοί αφορισμοί. Να λες 5 και 10 και 15 φορές εμείς δεν είμαστε για την ανάθεση. Πιο σημαντικά, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι αυτά που κάνεις. Αυτά που κάνεις καθημερινά. Και αυτό σημαίνει κεντρική προϋπόθεση για οποιαδήποτε αριστερά που τούτες τις μέρες αναφύγεται ξεκάθαρη ανάγκη να την υπερασπιστεί κανείς ως γενική έννοια, να πατήσει τα αγωνάρια της γενικής έννοιας της αριστεράς, συντρόφισσες και σύντροφοι. Που σημαίνει εκφώνηση με ιδεολογικό περιεχόμενο, και άρα αυτά που προηγήθηκαν, μέτρα που περιλαμβάνουν μέσα στοιχεία ιδεών για μια άλλη πραγματικότητα, και βεβαίως το κόμμα. Το κόμμα, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα. Το κόμμα δεν είναι εκλογικός μηχανισμός. Το κόμμα είναι ο φορέας των πρωτοπόρων. Το κόμμα έχει ευθύνη. Σήμερα το κόμμα έχει ευθύνη για την κατάσταση του κινήματος. Δεν έχει το κίνημα την ευθύνη για το κόμμα. Δεν θα ξεχάσουμε τα πάντα που βρίσκονται στη βάση όλων των ρευμάτων της αριστεράς. Και επειδή τώρα τελευταία ξαναήρθε μια κουβεντούλα για το ενιαίο κόμμα, να κάτσουμε λοιπόν να συζητήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και με επιθετικό τρόπο να πούμε και να πούμε από αυτό τη φρασούλα με τις δύο λέξεις, ποια από τις δύο έχει τη σημασία και το περιεχόμενο και πρέπει να φωτίζει και την άλλη. Οι εκλογές, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι απαραίτητες. Χρειάζεται ο κόσμος να βγει με μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με αναπτερωμένη την προσδοκία του και αναπτερωμένη και την απέτησή του. Αλλά δεν είναι το όριο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και πολύ περισσότερο δεν είναι το όριο οι ευρωεκλογές. Εδώ κρίνεται το μέτρο της ηγεσίας. Στη συσπήρωση του λαού, στην αποφασιστικότητά του ως προϊόν γνώσης που ειλικρινά το κόμμα θα δώσει στον κόσμο, στην οργάνωση της εργατικής τάξης που στο τέλος της γραφής είναι η μόνη μας δύναμη.